Ναι, η Xiaomi βγάζει καλά κινητά και σε καλές τιμές και value for money κινητά, αλλά ρε παιδιά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Xiaomi συνεχίζει την ίδια και την ίδια βλακεία. Γεια σα! Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Την ξέρετε την αγάπη μου και το ενδιαφέρον μου για τα Xiaomi κινητά. Όλα αυτά τα σχεδόν 7 χρόνια εδώ πέρα στο κανάλι. Θεωρώ ότι ήμουν από του πρώτου το 2016 που ξεκίνησα το κανάλι που είχα φέρει Xiaomi κινητά και αυτό ήταν ένα λόγο που ανέβηκε το κανάλι, γιατί ήταν κινητά τα οποία τα βλέπε ο κόσμο και τα ήθελε ο κόσμο να τα δει, γιατί ήταν πάρα πολύ δυνατά σε πάρα πολύ καλέ τιμέ. Και τότε από την Κίνα που τα φέρναμε, τέλο πάντων σε τρελέ διαφορέ τιμέ με την Ελλάδα. Π.χ. ένα κινητό, θυμάμαι το Redmi Note 4, το έφερνε από την Κίνα 150-160 ευρώ και εδώ το είχαν 300 ευρώ. Οπότε ο κόσμο στράφηκε στα Xiaomi κινητά. Γενικά, ε, όλα αυτά τα χρόνια η Xiaomi θεωρώ ότι βελτιώθηκε σε κάποιους έτσι τομείς. Ε, θεωρώ πάλι ότι η Xiaomi βγάζει καλά κινητά. Όλα αυτά τα χρόνια που έχω, έχουν περάσει το χέρια, από τα χέρια μου πάρα πολλά Xiaomi κινητά, μα τα δείτε και στο κανάλι είναι ε, πάρα πολλά. Γενικά δεν είχα κανένα παράπονο στο θέμα hardware ότι μου χάλασε κάποιο Xiaomi κινητό. Εννοείται πάρα πολλοί φίλοι από κάτω θα μου γράψετε: Εμένα μου χάλεσε, το ένα μου χάλεσε το άλλο. Αλλά σχετικά είναι αξιόπιστα κινητά σαν κατασκευή, σαν hardware. Δεν έχει τόσα πολλά παράπονα, θεωρώ από τη δικιά μου άποψη, από τη δικιά μου μεριά. Γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά κινητά τα χέρια μου και δεν είχα κάποιο τρελό έτσι, ε, θέμα. Το μόνο που μπορώ να θυμηθώ ότι είχε, είχε, είχε πρόβλημα ήταν ένα Poco F3 που είχε το θέμα με τον ε, αισθητήρα εγκύτητα, πώ το λένε. Και βλέπετε ότι το τελευταία ένα-δύο χρόνια ο κόσμο αρχίζει, αρχίζει, και στρέφεται και προ άλλα κινητά. Στα Realme, σε άλλα εταιρείε από προ Κίνα. Και γενικά θεωρώ ότι η Σιόμη έχει χάσει αυτή την έγκλη που είχε πριν 3-4 χρόνια που ρε παιδί μου και με 300 με 400 ευρώ έπαιρνε ένα πάρα πολύ δυνατό κινητό και έκανε κάποιε παραχωρήσει σε ένα-δύο θέματα. Αλλά γενικά έπαιρνε ένα πάρα πολύ ε, δυνατό κινητό και και το άλλο που έκανε η Xiaomi, π.χ. τότε με το πρώτο Poco F1, έβγαζε ένα κινητό ε, killer. Οκ, okay, έβγαζε π.χ. θυμάμαι εγώ με το Mi 8 έβγαζε μια ναυαρχίδα στα 350 ευρώ. Φοβερό κινητό. Γενικά αυτό το χασε η Xiaomi. Το χασε η Xiaomi και θεωρώ ότι έχει πάρει την κάτω βόλτα σε κάποια θέματα και δεν θεωρώ ότι θα επανακάμψει. Μπροστά μου έχω το Redmi Note 12 Pro 5G και το Poco F5. Θα έρθει και το συγκριτικό τις επόμενες μέρες ανάμεσα σε αυτά τα δύο κινητά, αλλά σήμερα έτσι θα τα χρησιμοποιήσουμε για να πούμε κάποια έτσι πραγματάκια. Ένα καλό, δεν θα πω όλα τα κακά, ένα καλό που παραμένει στα Xiaomi κινητά και μου αρέσει σε σχέση με τον ανταγωνισμό, είναι ότι μέσα στη συσκευασία του κινητού έχεις και φορτιστή, έχεις και καλώδιο, έχει και θηκούλα, πάρα πολύ σημαντικό για τι πρώτε ημέρε. Και το άλλο το σημαντικό για μένα είναι ότι πάνω στην ε, οθόνη όταν το παίρνει στο κινητό, έχει μια προεγκατεστημένη μεμβράνη. Την οποία μπορεί να τη βγάλει, να βάλει ένα τέμπερα glass αλλά για τι πρώτε έτσι μέρε έχει μια μεμβράνη. Αυτά τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά και για μένα, σαν αγοραστή, σαν πελάτη, είναι ότι με σέβεται. Γιατί, οκ, okay, δεν δίνει τρελά ποσά για ένα κινητό, αυτά είναι κινητά των 250 ευρώ, των 300, των ευρώ, αλλά μέσα έχει φορτιστεί καλώδιο και θήκη, το οποίο το κάνει και στα πιο έτσι φτηνά κινητά που άλλε εταιρείε δεν το κάνουν και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε τώρα στα αρνητικά της Xiaomi. Ε, αυτό που με κνευρίζει πάρα πολύ στη Xiaomi είναι ότι έχει μπερδέψει τους πάντες με τα τόσα πολλά κινητά που βγάζει στις ίδιες περίπου κατηγορίες τιμής. Δηλαδή από εκεί η Xiaomi... Από 150 μέχρι 300-400 ευρώ έχει 30 μοντέλα κινητών που το ένα με το άλλο έχει πάρα πολύ μικρές διαφορές. Π.χ. έχει το Redmi Note 12 Pro 5G, έχει το 4G, έχει το 12S, έχει το Pro Plus 5G. Έχει πάρα πολλά μοντέλα, το οποίο το ένα με το άλλο έχουν πάρα πολύ μικρό διαφορές. Το οποίο σε μπερδεύει και σαν αγοραστή, δεν ξέρεις ποιον αγοράσεις. Η, η βλακέτη σιώμη είναι ότι το συνεχίζει όλο αυτό το τροπάρι. Γιατί είναι τη λογική, σου βγάζω πάρα πολλά κινητά από τα 100 π.χ. 150 ευρώ μέχρι 400 ευρώ. Ε, σε κάποιο από όλα αυτά θα πέσει, θα πα να το αγοράσει. Αυτή η λογική εμένα τη θεωρώ πολύ τσομπανίστικη, πολύ χωριάτικη. Το έχουν κάνει και άλλε εταιρείε, αλλά θεωρώ οι άλλε εταιρείε το έχουν σε πολύ μικρότερο βαθμό. Ε, θα μου άρεσε η Xiaomi πάρα πολύ, π.χ. στην κατηγορία των 200 ευρώ, βγάλε μου δύο μοντέλα. Οκ, okay, τελείωσε. Στην κατηγορία των 300 ευρώ πάνω κάτω, βγάλε μου δύο μοντέλα. Βγάλε μου ένα πάρα πολύ καλό κινητό, π.χ. με τα 400-500 ευρώ να πω, ρε παιδί μου, π.χ. το Poco F5, το έχει π.χ. στα 400 ευρώ, του λείπουν 2-3 πράγματα. Βάλ τα πάνω και βγάλε ένα πάρα πολύ καλό κινητό και στα 400-500 ευρώ να πει ότι είναι ένα ολοκληρωμένο κινητό. Μην μου πει αυτή τη βλακία που κάνει που στο ένα κινητό θα βάλει καλό επεξεργαστή, αλλά δεν θα βάλει καλή κάμερα. Στο άλλο κινητό δεν θα βάλει καλό επεξεργαστή, τόσο δυνατό επεξεργαστή, θα βάλει πιο καλή κάμερα. Στο ένα θα βάλει πλαστικό, στο άλλο θα βάλει γυαλί. Γενικά όλε αυτέ οι χαζομάρε που με ξενερώνουν εμένα σαν αγοραστή. Γιατί δεν έχει μια καθαρή επιλογή. Θα μου πει τώρα, άμα έβγαζε ένα τέτοιο κινητό εκεί στα 200 ευρώ ή ένα άλλο πιο ολοκληρωμένο κινητό στα 400 ευρώ, όλοι θα πηγαίνουν να παίρνουν αυτό. Δεν το θέλει, φαίνεται η Σιώμη. Την βολεύει όλη αυτή η φάση με τα πολλά κινητά, διαφορετικά κινητά. Το μόνο πράγμα που κάνει είναι να τα οικονομάει η Σιώμη και εμεί να έχουμε τον πονοκέφαλο πιο κινητό να αγοράσουμε. Το άλλο το πάρα πολύ σημαντικό που η Xiaomi δεν το έχει βελτιώσει είναι το θέμα του λογισμικού. Κάτι που το τελευταίο καιρό με απογοήτευσε στην φίλη μου την Xiaomi. Εδώ πέρα βλέπετε στο, στο POCO F5 πέρασα ε, ε, iOS Launcher, οκ. Okay. Τα ε, δείχνετε κονίδια λίγο έτσι κάπως. Γενικά, η Xiaomi, πολλοί φίλοι λένε, βελτιώθηκε έκανε Οκ, okay, με τα MIUI UI 11, 10, 14. Εγώ προσωπικά, φίλοι μου, δεν νιώθω ότι πήγε ε, σε καλύτερη έτσι, εποχή η Xiaomi. Γενικά, τα νιώθω τα κινητά ότι έχουν παραμείνει στάσιμα στο θέμα του λογισμικού και κάποιε παραπάνω ε, λειτουργίε. Με τον καιρό εννοείται όλα τα κινητά ότι τι παίρνουν. Αλλά γενικά, σαν ε, εμπειρία χρήση, εμένα δεν μου κάνει καμία διαφορά σε σχέση με 2-3-4 ε, ε, χρόνια πριν. Το μεγάλο αρνητικό της Xiaomi είναι ότι επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και πάρα πολλοί φίλοι το έχετε σχολιάσει, επειδή βγάζει τόσα πολλά μοντέλα κινητών εννοείται ότι θα αργήσει το θέμα των updates. Ε, να πάρουν κανονικό update στο κινητό. Και το άλλο το πάρα πολύ σημαντικό, πιο σημαντικό για μένα, είναι ότι όλα αυτά τα κινητά επειδή είναι τόσα πολλά θα έχουν κάποια bugs, κάποια κολληματάκια που είναι ένα χαρακτηριστικό των Xiaomi κινητών και γι' αυτό τα Xiaomi κινητά δεν τα προτείνω τα high-end ε, Xiaomi κινητά. Δεν θα σε πω πάνε εδώ σε 1000 ευρώ, 800 ευρώ, 1500 ευρώ να πάρει Xiaomi κινητό λόγω του λογισμικού. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλέ φορέ στο παρελθόν. Ισχύει και τώρα. Για μένα προσωπικά υπάρχουν πιο καλά λογισμικά για να δώσει λεφτά. Να δώσει ένα Google Pixel, να δώσει ένα Samsung, να δώσει ένα... ακόμα και σε ένα Realme, σε ένα OnePlus, σε ένα Huawei με, με, τις, ε... με όλα τα προβλήματα που έχει η Huawei, είναι καλύτερα λογισμικά, είναι καλύτερε εμπειρίε καθημερινή χρήση σε ένα κινητό. Το μελανό, το μεγάλο σημείο τη Xiaomi, είναι το λογισμικό. Ε, έχει κάνει κάποια βηματάκια, δηλαδή τώρα βλέπω εδώ πέρα και στο φίλο μα το Redmi Note 12 Pro ε, έχει πάρει το Android 13 και άργησε ο ανταγωνισμό παίρνει πιο γρήγορα τις... Ε, τα updates στο λογισμικό. Το άλλο το αρνητικό είναι ότι, όπω είπαμε και πριν, έχει, πάρα, έχει αρκετά bugs. Ανα έχει αρκετά bugs σε, ε, σε πολλά κινητά. Μία το WiFi, μία το ένα, μία το άλλο. Έχει bugs. Βγαίνουν bugs στα κινητά. Και επειδή είναι τόσα πολλά, δεν προλαβαίνει γρήγορα να τα διορθώσει. Δηλαδή, βλέπει κάποιο αρνητικό σε κάποιο κινητάκι, θα κάνει αρκετό καιρό να το διορθώσει και μπορεί και κάποιε φορέ να μην το διορθώσει. Και σε κάποιε περιπτώσει, εγώ νιώθω ότι δεν τη νοιάζει κιόλα. Σου πήρε, επειδή μου έχω τόσα κινητά, οκ okay, πάρε ένα να κάνει τη δουλειά σου, τελείωσε. Δηλαδή, εντάξει, οκ okay, έχει, δεν μπαίνει, δεν ανοίγει τόσο καλά το WiFi, δεν έχει τόσο καλό σήμα π.χ. OK, κλαϊμάει, δεν μα νοιάζει, πάμε στο παρακάτω. Όλα αυτά θεωρώ ότι του αγοραστέ και όλου εμά μα κάνει σιγά σιγά πέρα η Σιόμη και θα τη χάσει όλη αυτή την έγκλη. Ήδη την έχει χάσει. Το νιώθω αυτό ότι την έχει χάσει με τα Xiaomi κινητά. Στα επόμενα 2-3 χρόνια θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα με τη Xiaomi, αν το βασικό δεν βελτιώσει το λογισμικό. Κάτι άλλο ξενέρωτο με τη φίλη μα τη στα Πόκο κινητά. Θυμάμαι όπω είχα το Poco F3, όπω το X3 GT, τέλο πάντων X4 GT, είχε πάνω τον Poco Launcher. Που πάλι και αυτό έχει πάνω το Poco Launcher, αλλά τον έχουν διαλύσει, δεν υπάρχει τίποτα. Πριν είχε το Poco Launcher, το οποίο το έβαζα εγώ και στα άλλα μου κινητά. Δηλαδή, θυμάμαι στο Redmi Note 10 Pro πριν 2-3 χρόνια τέλο πάντων, είχα βάλει το Poco Launcher που μπορούσε να το κατεβάσει από το Play Store. Okay, ο οποίο ήταν πολύ basic, αλλά είχε το ωραίο ρε παιδί μου, έμπαινε μέσα, είχε κάποιε κάποια πραγματάκια να αλλάξει, να βάλει άλλα εικονίδια. Μου άρεσε. Τον διέλυσαν. Δεν υπάρχει ο Poco Launcher. Μόνο τον έχουν εκεί βασικά δεν κάνει τίποτα. Αυτέ όλε είναι χαζομάρε. Είναι χαζομάρε ότι δεν θέλουν να εξελίξουν κάτι. Και το βλέπετε εδώ πέρα το stock ε, MIUI. Εμένα προσωπικά το έχω βαρεθεί. Δεν τα real μη κινητά, και το έχω πει και στο παρελθόν, έχω κάνει βιντεάκια, τα real μη κινητά έχουν ένα πιο ωραίο ε, Android skin. Είναι πιο όμορφα, πιο καλέστα για τη δικιά μου έτσι, ε, περίπτωση. Και το άλλο το ωραίο είναι ότι ε, πώς να το πω σε καν είναι πιο εναλλάξιμα, δηλαδή έχει πιο πολλές έτσι πληροφορίες πάνω στο κινητό και την οθόνη κλειδώματος το always on display να σας πω εδώ παράδειγμα έχει τα ίδια και τα ίδια εικονίδια, οκ. Okay? Θα μου πει ο άλλος μπες μέσα να αγοράσεις, ε δεν γίνεται τώρα πέντε χρόνια να μου έχει τα ίδια και τα ίδια εικονίδια. Δεν γίνεται. Είναι χαζομάρες αυτές τις Xiaomi, είναι κάποιες λεπτομέρειες μικρές που θα μπορούσε να κάνει πάρα πολύ έτσι απλά θεωρώ για να κάνει ένα πιο ολοκληρωμένο κινητό. Και το άλλο το βασικό να μας βγάλει επιτέλους δύο-τρία κινητά ανάλογα με την κατηγορία τιμής που θα είναι πιο ολοκληρωμένα. Αυτό εμένα μου λείπει. Και θεωρώ αν τα κάνει αυτά η Xiaomi θα σταματήσει αυτή η βλακεία που υπάρχει με τα Xiaomi κινητά που μας εκνευρίζει όλους. Εννοείται από κάτω, φίλοι μου, θέλω και τα δικά σας σχόλια. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της Xiaomi Μα εκνευρίζουν όλου το λογισμικό και ότι βγάζει τόσα πολλά κινητά στι ίδιε κατηγορίε τιμής που μα μπερδεύουν όλου και δεν ξέρει πραγματικά ποιον αγοράσει. Και η πλάκα είναι ότι πάρα πολλοί φίλοι στα σχόλιά σα μου στέλνει ο άλλο το Redmi να πάρω, μου λέει το Redmi ε, 11S, το Redmi Note 11S, το 12S τέλο πάντων και μπαίνω και βλέπω πολλέ φορέ γιατί δεν γίνεται να τα θυμάμαι όλα αναλυτικά το κάθε κινητό τι διαφορές έχει και είναι εκνευριστικά ίδια όλα τα κινητά τη και αλλάζει π.χ. Ε, λίγο η οθόνη, λίγο ο επεξεργαστή. Βάζει άλλο επεξεργαστή και στο άλλο θα βάλει λίγο διαφορετική κάμερα. Είναι κνευριστικό αυτό που κάνει η Δηλαδή έχει 10 ανταλλακτικά, να το πω πάρα πολύ απλά, μάλλον 5 ανταλλακτικά και τα βάζει σε 50 κινητά και τα μπερδεύει για να βγάλει ένα διαφορετικό κινητό. Να μειώσει λίγο τη μάζα των κινητών που βγάζει, γιατί βλέπετε και η Samsung έπαιξε πολύ καλή μπάλιτσα τα τελευταία χρόνια με α12, Α34, Α54, τέλο πάντων Α53, Α52S. Έχει παίξει καλή μπαλίτσα και η Samsung σε αυτήν την κατηγορία τιμή, την πιο φτηνή, να το πω πολύ απλά από τα 200 μέχρι τα 300 ευρώ. Και έχει, ένα, έχει πάρει ένα μεγάλο μερίδιο από τη Xiaomi, όπω και η Realme. Βγάζει κινητάκια σε αυτήν την κατηγορία τιμή που είναι πιο ολοκληρωμένα. Σου λέει, ρε παιδί μου, είναι αυτό, αυτό και αυτό. Τρία κινητά, τέσσερα κινητά, αυτά είναι. Η Xiaomi μα τα έχει κάνει μαντάρα. Και το άλλο με το λογισμικό, εγώ προσωπικά, παιδιά, είμαι απεσιόδοξο, δεν νιώθω να αλλάζει κάτι. Δηλαδή, που θυμάμαι όλα αυτά τα 3-4 χρόνια τελευταία, δεν έχει αλλάξει κάτι με τα σχεόμη κινητά. Το λογισμικό παραμένει το ίδιο, με τα ίδια λάθη, με τα ίδια προβλήματα και δεν βλέπω κάτι να βελτιώνεται. Οπότε, αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα, με τη βλακεία της Xiaomi, θεωρώ ότι το 99% των φίλων που θα με παρακολουθεί συμφωνεί στα πιο πολλά ε, που είπα σήμερα. Καλά χρυσά τα Xiaomi, μας δώσανε ωραία κινητά στο παρελθόν με πολύ χαμηλέ τιμέ και πολύ καλό hardware τέλο πάντων. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να εξελιχθεί η Xiaomi και δεν έχει εξελιχθεί και δεν νιώθω ότι θα εξελιχθεί παραπέρα. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Bye bye!